Θέλω να πάμε λίγο στο Δήμο Αποκορώνου. Θα ασχοληθούμε λίγο με κάποια κίνητρα που δίνει η Δημοτική Αρχή σε ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να υιοθετήσουν αδέσποτο ζωάκι εκεί στο Δήμο. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Σταύρο Σταυρουλάκη, στον Αντιδήμαρχο. Την καλησπέρα μας, Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα από τον Αποκόρωνα στην πάντα φιλόξενη εκπομπή σας και φυσικά στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Λοιπόν, δύο βασικά κίνητρα που έχουν να κάνουν με το κόστος στήρωσης και σήμανσης, αλλά και με τους οικιακούς λογαριασμούς σύνδρευσης. Ακριβώς. Για πείτε μας. Την προηγούμενη Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου έλαβε δύο γενναίες αποφάσεις, οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα. Η πρώτη αφορά τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, που αφορά την επιδότηση κατά τουλάχιστον στα 2/3 του κόστους για στήρωση, σήμανση, εμβολιασμούς κλπ. Σε αυτή την απόφαση προβήκαμε, καθότι ο νόμος, το τελευταίο νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί, μεταξύ των άλλων προβλέπει και για τα δεσποζόμενα υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες. Και επειδή ζούμε σε δύσκολα οικονομικά καιρούς, σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τους συνδημότες μας με ένα χαμηλό ποσό, πολύ χαμηλό ποσό, να μπορούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή, και έτσι σε συμφωνία με θελοντές κτηνιάτρους, με ειδικό κτηνιατρίο και με ιδιώτες εθελοντές ψηφίσαμε αυτή, πήραμε αυτή την απόφαση, ούτως ώστε να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν στην αδεσποτεία και, και στη μείωση των αδέσποτων στους δρόμους. Μάλιστα, αναφορικά με τον αριθμό των αδέσποτων στο Δήμο σας είναι διαχειρίσιμος, υπάρχει πρόβλημα? Αυτή τη στιγμή, μετά από προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής τα τελευταία 6 χρόνια, έχουν περιοριστεί σημαντικά τα αδέσποτα. Έχουν δοθεί για αιθουσία εκατοντάδες ζώα, έχουν στηρωθεί επίσης εκατοντάδες ζώα. Είναι σε μια διαχειρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή, ναι. Αλλά εμείς ως στόχο έχουμε θέσει να εξαλείψουμε εντελώς τα αδέσποτα από τους δρόμους, να μην υπάρχει κανένα δηλαδή. Η προτροπή σας στους τηλεθεατές εκεί, στους δημότες σας μέσα από την εκπομπή μας, ποια είναι? Όποιος θέλει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτές τις δύο σημαντικές πρωτοβουλίες, πού πρέπει να απευθυνθεί, Αντιδημαρχέ? Θα βγει ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις μέχρι τέλος της εβδομάδας αυτής που διανύουμε. Δηλαδή ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα κάνει την αίτησή του, με ποιο τρόπο, ηλεκτρονικά, με τηλέφωνο, τα ραντεβού του και υποχρεώσεις. Μάλιστα. Του. Δηλαδή, λοιπόν, Αντιδήμαρχε, όλο το πλαίσιο, όλο το πλαίσιο, ναι, που διέταξε αυτή την... Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, προτείνω να τα ξαναπούμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να δούμε και τη συμμετοχή και την ανταπόκριση. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί θα εκμεταλλευτούν αυτά τα δύο κίνητρα που δίνετε. Έτσι πιστεύουμε και εμείς. Και δίνουμε αυτό το κίνητρο και, είναι, και κινείται και στα όρια του προϋπολογισμού του Δήμου. Είναι πρωτοποριακή κίνηση, κακά τα ψέματα. Μάλιστα. Θα το εκμεταλλευτούν. Να είστε καλά, Αντιδήμαρχε. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Λοιπόν.